Θα μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα συνδεθούμε αμέσως με τον Δήμο Πίδηνας Κολυνδρού και τον Δήμαρχο τον Βαγγέλη Λαγδάρη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Και καλησπέρα. Να δούμε τι συμβαίνει στο Δήμο. Είδαμε τις εικόνες. Νομίζω είναι αποκαλυπτικές οι εικόνες που είδαμε με τους δρόμους τους κατεστραμμένους, με τις καθιζήσεις και τις λακκούβες. Και η καταγγελία, οι δηλώσεις που έχουμε από τους δημότες σας είναι ότι έχει να συντηρηθεί 10 χρόνια το δίκτυο. Οι διαμαρτυρίες των κατοίκων είναι έντονες, κύριε Δήμαρχε. Τι απαντάτε? Κοιτάξτε, οι δημότες έχουν πράγματι δίκιο, γιατί έχει να συντηρηθεί πάρα πολλά χρόνια το δικό δίκτυο. Και καταλαβαίνετε ότι εδώ και 3,5 χρόνια, μέσα σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία, προσπαθούμε με τις μικρές μας δυνάμεις να αποκαταστήσουμε βλάβες του δικτύου. Αλλά όντως δείξατε εικόνες από μια δημοτική ενότητα που κατασκευάστηκε πρόσφατα ένα αποχητευτικό δίκτυο. Mm-hmm. Είχαν σκαφτεί ουσιαστικά όλοι οι δρόμοι και με τις έντονες βροχοπτώσεις που είχαμε κατά την περίοδο του Δεκεμβρίου, όπου χαρακτηρίστηκε και η περιοχή μας ως περιοχή έκτακτης ανάγκης, καταγράψαμε όλα αυτά τα φαινόμενα που αντιμετωπίσαμε, κατολιστήσεις δρόμων, τεράστια προβλήματα, και στο Υπουργείο Επεχοδέχουμε στείλει αίτημα και στο Υπουργείο Εσωτερικών για να μπορέσουμε να πάρουμε χρηματοδοτήσεις για να τις αποκαταστήσουμε όλες αυτές τις βλάβες. Ειδικά σε αυτή τη δημοτική ενότητα όμως, το πρόβλημα προέκυψε περισσότερο λόγω του ότι πρόσφατα είχε κατασκευαστεί το αποχητευτικό δίκτυο και οι αποκαταστάσεις σε κάποια σημεία δεν ήταν ιδιαίτερα καλή, mm-hmm. με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα φαινόμενα που έχουμε. Υπήρξαν κακοτεχνίες λοιπόν κατά την κατασκευή αυτού του δικτύου και βεβαίως εδώ, κύριε Δήμαρχε, έχουμε το θέμα που αντιμετωπίζει όλη η χώρα, το ότι γίνονται κάποια έργα, δεν γίνονται ολοκληρωμένα, ξανασκάβονται οι δρόμοι για να γίνουν άλλα έργα και έχουμε τους δημότες του ιδιοργανωτές. Ναι, όπως σας είπα, και επιδεινώθηκε το θέμα με το έντονο καιρικό φαινόμενο που είχε πληγεί όλη η Πινιερία, με αποτέλεσμα και ο Δήμος Πίδηνας Κολυνδρού, και έχουμε κάνει τις σχετικές συναντήσεις και με τα Υπουργεία και έγγραφα έχουμε στείλει και περιμένουμε κάποιες χρηματοδοτήσεις για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κυρίως τα πολύ έντονα σημεία που υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, κύριε Δήμαρχε, για να κλείσουν αυτές οι πληγές? Αυτό, κύριε Χατζησίδη, εξαρτάται από το πότε θα έχουμε τις χρηματοδοτήσεις από τα διάφορα Υπουργεία. Mm-hmm. Γιατί καταλαβαίνετε λοιπόν πως όλα αυτά έχουν ένα μεγάλο κόστος που ο Δήμος αδυνατεί με τις δικές του δυνάμεις να μπορέσει να τα ανταποκριθεί. Mm-hmm. Και όσον αφορά στο θέμα του νερού, είδαμε και εκεί πολλά προβλήματα. Είναι ακατάλληλο το νερό. Οι κάτοικοι παίρνουν εμφιαλωμένα για να μπορέσουν να κάνουν τις δουλειές τους για καθημερινή χρήση. Οπωσδήποτε αυτό είναι κοστοβόρο πάνω απ' όλα. Να σας πω κάτι. Πράγματι, η Βόρεια Πιερία έχει πρόβλημα με τους υδροφόρους ορίζοντες. Έχει άλλωστε χαρακτηριστεί ως περιοχή η οποία βρίσκεται στο κόκκινο. Υπάρχουν φτωχοί υδροφόροι ορίζοντες και κακής ποιότητας. Και πέρα από τα λόγια που είχαμε φέτος πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, όπως και στο παλιότερο χώρο, υπάρχουν και πάρα πολλοί και άλλα χωριά μεγάλα τα οποία είναι οριακά πλέον το καλοκαίρι. Έχουμε διαστήματα τα οποία δυστυχώς δεν έχουν νερό. Έχουν να γίνει γεωτρήσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Δημοτική Αρχή σημερινή από την πρώτη στιγμή έχει επικεντρώσει όλες τις κινήσεις και τις στρατηγικές πώς θα λύσει το μεγάλο θέμα αυτό του νερού και έχει κάνει μια σειρά, έχει προχωρήσει σε μια σειρά από κινήσεις. Παράδειγμα, έχουμε ήδη δημοπρατήσει 4 γεωτρήσεις στο παλιότερο χώρο που αντιμετωπίζει πρόβλημα, στα Αλόνια, που τώρα άμεσα θα γίνει γεώτρηση, στον Κολυνδρό και στο Λιβάδι. Έχουμε επίσης, να σας πω ότι όπως είπατε, στην τοπική κοινότητα Αλωνίων είχαμε μια γεώτρηση που εδώ και αρκετά χρόνια έβγαζε 5 φορές μαγκάνιο περισσότερο από τα επιτρεπτόμενα όρια. Εμείς αμέσως την βάλαμε στην άκρη γιατί είναι ακατάλληλο προς πόση, mm-hmm. και έχουμε εντάξει στο ΕΣΠΑ ειδικό φιλτρό για την απομαγκανοποίηση του νερού, όπου είμαστε στη φάση της δημοπράτησης. Είναι οι γραφειοκρατικές διαδικασίες οι οποίες μας εμποδίζουν στο να λυθεί άμεσα και γρήγορα το πρόβλημα, αλλά είναι όμως υποχρεωτικές και πρέπει να ακολουθήσουμε τον νόμο όλων αυτών των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Μάλιστα. Που απαιτείται από το ΕΣΠΑ για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Κύριε Δημαρχέ, δηλαδή, μείνετε
Μείνετε λίγο στη γραμμή για να ακούσουμε και τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δήμου Πίδνας Κολυδρού, τον κύριο Παναγιώτη Καζά, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας πει και εκείνος την άποψή του και το δικό του σχόλιο σχετικά με όσα προβλήματα αντιμετωπίζει ο Δήμος Πίδνας Κολυδρού. Καλησπέρα σας, κύριε Καζά. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στο Δήμο και σε όλους τους Να δούμε λοιπόν τα προβλήματα. Είδαμε εμείς σήμερα, με λίγες ώρες που παρέμεινε το συνεργείο μας στην περιοχή, πολλές λακκούβες στους δρόμους, καθυζήσεις, έντονα τα προβλήματα στην οδοποιία, αλλά και το θέμα του νερού που συζητήσαμε πριν από λίγο. Εντάξει, πράγματι οι δρόμοι δεν έχουν καθόλου καλή εικόνα. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν μας τιμά ιδιαίτερα. Η αλήθεια είναι ότι, και το δυσάρεστο μάλλον, είναι ότι δεν είμαστε στην αρχή της δημοτικής περίοδου, είμαστε στο τέλος αυτής, που πολύ απλά σημαίνει ότι για αρκετά χρόνια η κατάσταση ήταν αυτή, άσχημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα του νερού, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν μας τιμά καθόλου, ειδικά κάποια χωριά, δεν έχουν πόσιμο νερό. Ναι. Και δεν είναι μόνο το νερό που δεν πίνεται, δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ούτε καν για τις ανάγκες. Σε καμία χρήση, έτσι όπως μας είπατε. Σε καμία, απολύτως. Και είναι ένα θέμα το οποίο και επίσης είναι παλιό, δεν είναι τωρινό. Έτσι. Αλλά μιλάμε για σήμερα. Η κατάσταση είναι αυτή. Βεβαίως, όπως άκουσα τον Δήμαρχο, είπε ότι γίνονται κάποιες ενέργειες. Ήταν λογικό να γίνουν κάποιες ενέργειες, γιατί δεν πάει άλλο το φαινόμενο αυτό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε πολιτισμένη κοινωνία όταν υπάρχουν συντημότητες μας οι οποίοι ανοίγουν την βρύση τους και τη βρύση τους δεν τρέχει πόσιμο νερό και κυρίως το νερό δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και για τις άλλες ανάγκες τους. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Καζά, με συγχωρείτε. Λέτε λοιπόν ο κύριος Δήμαρχος δεν έχει προχωρήσει τις απαραίτητες ενέργειες που έπρεπε να είχε κάνει. Έχει μόνο, γιατί μας είπε ότι έχει διαπιστώσει την κατάσταση, έχει κάνει κάποιες κινήσεις. Εσείς πιστεύετε ότι έπρεπε να γίνουν παραπάνω? Ναι, εμείς το είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι θα έπρεπε να, κυρίως για το θέμα της ποιότητας του νερού, θα έπρεπε να προχωρήσουμε με ίδιους πόρους. Βεβαίως, ο κύριος Δήμαρχος είχε λέει ότι δεν υπάρχουν αυτά τα θέματα. Εγώ νομίζω ότι για ένα τέτοιο σημαντικό θέμα θα έπρεπε να σταματήσουμε όλα τα υπόλοιπα και να λύσουμε αυτό το θέμα της ποιότητας νερού. Είναι απαράδεκτο. Εγώ ντρέπομαι ειλικρινά. Και το είπα και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και το λέω συνεχώς. Τώρα, από εκεί και πέρα πράγματι γίνονται κάποιες ενέργειες. Είναι χρονοβόρες. Δεν ξέρω αν θα λυθεί και πότε θα λυθεί το θέμα. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή και τώρα που μιλάμε, οι άνθρωποι δεν μπορούν να πιούν νερό. Ακριβώς. Σήμερα έγινε το ρεπορτάζ. Κύριε Δήμαρχε, τι λέτε για όλα αυτά? Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι αυτό το θέμα του νερού το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, δεν είναι πεδίο αντιπαράθεσης, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια βασικά πράγματα. Αυτά τα οποία έχουν γίνει αυτά τα 3,5 χρόνια, δεν έχουν γίνει τα προηγούμενα 20 χρόνια. Και είναι λογικό να λέμε ότι τώρα πρέπει να λυθούν όλα, αλλά πώς δεν ήταν λογικό ότι δεν λύθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια? Το νερό, επειδή περιμέναμε να γίνει το νερό της Μόρνας, το έργο της Μόρνας, για σωστά να ελευθερωθεί η Βόρεια Πιερία, εδώ και λοιπόν από το 2010 και μετά δεν έρχεται σταγόνα νερό από το έργο της Μόρνας. Η Δημοτική Αρχή δεν είχε τη δυνατότητα να πατήσει κάποια κουμπιά και αυτόματα να λύσει και την ποιότητα και την ποσότητα που έχουν και υπάρχει, όντως είναι υπαρκτό το πρόβλημα σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Εγώ σας είπα ένα πράγμα ότι οι γεωτρήσεις έχουν να γίνουν εδώ και 20 χρόνια. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν γίνονται 4 γεωτρήσεις μαζεμένες και θα γίνουν και άλλες 2. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και οι προηγούμενες Δημοτικές Αρχές το πρόβλημα με το μαγκάνιο στα Λόνια το είχαν. Δεν το λύσαν όμως. Τώρα γίνονται ενέργειες για να μπορέσουμε να το λύσουμε. Γιατί τώρα άνοιξε το ΕΣΠΑ τα προγράμματα από το 2018 και μετά και είμαστε έτοιμοι με όριμες μελέτες να τα εντάξουμε. Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα αυτό το οποίο είπε ο κύριος Καζάς, πρέπει να γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τα οικονομικά του Δήμου. Και είναι δεδομένα και είναι και γνωστά. Και παρακαλώ όποιος μπορεί να τα διαβάσει, αποτυπώνται κάλλιστα στον προϋπολογισμό και φαίνεται ξεκάθαρα σε ποια κατάσταση είναι ο Δήμος όσον αφορά τους ιδίους σπόρους. Απλώς, κύριε Δήμαρχε, αυτά τα ζητήματα βεβαίως είναι πολύ σημαντικά και είναι, είναι τα βασικά ζητήματα για έναν Δήμο. Και ωστόσο, πω, για έναν Δημότη δεν πω, έχουν σημασία. Ο Δημότης θέλει να πίνει το νερό του και να έχει το σωστό του δρόμο. Αυτό που λέτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά εμείς
που θέλουμε να ασχοληθούμε με τα δημοτικά πράγματα, με τα κοινά πράγματα, πρέπει να έχουμε άποψη, να μην λαϊκίζουμε και να βλέπουμε όλες τις δυσκολίες τις οποίες έχουμε στην εφαρμογή της πολιτικής μας δράσης. Θα σας πω κάτι. Άνοιξε το ΕΜΕΠΕΡΑ ένα πρόγραμμα για το τηλεμετρία και το τηλέελεγχο για την ποιότητα του νερού και ο Δήμος αυτός της Πίδνας, το 15.000 κατοίκων, ενέταξε πρόγραμμα, το οποίο το ανακοινώσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προχθές, ύψους 1,5 εκατομμυρίων για την ποιότητα του νερού, για όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Αυτές λοιπόν οι κυρίες. Άρα λοιπόν δρομολογείται το θέμα. Βεβαίως δρομολογείται, αλλά όμως δεν άκουσα καμία συγκεκριμένη πρόταση πέρα από αυτό το οποίο λέει ο κ. Καζάς, ότι από τους ιδίους πόρους θα μπορούσαμε να λύσουμε τα προβλήματα αυτά. Σας πληροφορώ ότι δεν λύνονται από τους ιδίους πόρους αυτά τα προβλήματα, γιατί και πέρα από το ότι οι χρηματοδοτήσεις δεν φτάνουν, το σύνολο του κόστους της ίδρυυσης στη Βόρεια Πιερία θα αγγίξει ένα ποσό γύρω στα 5 με 6 εκατομμύρια. Αυτά είναι τα χρήματα τα οποία χρειάζονται για να μπορέσουμε να λύσουμε οριστικά το πρόβλημα στην περιοχή μας. Και έτσι δρομολογούμε και νομίζω ότι πολύ σύντομα στα επόμενα χρόνια, φαίνεται δηλαδή ξεκάθαρα ότι το καλοκαίρι του 2018 δεν θα είναι όπως ήταν το καλοκαίρι του 2017 κυρίως στα δύο χωριά. Εδώ θα είμαστε για να το δούμε, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Καζά, ένα τελευταίο σχόλιο για να κλείσουμε και όλα, γιατί έχει τελειώσει. Εγώ επιμένω και λέω ότι μπορούσε αυτό το θέμα να λυθεί με ίδιους πόρους. Ο Δήμαρχος έχει την άποψή του, εγώ την δική μου άποψη, ξέρω τι λέω. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα ότι οι προηγούμενες διοικήσεις, θα πρέπει να σας πω το εξής, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή υπάρχει στη Δημοτική Ενότητα Πίδνας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα. 30 χρόνια ο κύριος Λαγλάρης δεν υπήρχε που ασχολείται. Συγγνώμη, Δήμαρχε, και να το πω. 30 χρόνια ο Δήμαρχος ασχολείται με τα κοινά. Υπήρξε Δήμαρχος του συγκεκριμένου Δημοτικού Διαμερίσματος, Δημοτικής Ενότητας, συγκεκριμένης Δημοτικής Ενότητας. Λέει ότι το πρόβλημα είναι παλιό, αλλά αυτός ήταν ή Δήμαρχος ή επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Λοιπόν, συνεπώς δεν μπορούμε να λέμε ότι το θέμα είναι παλιό και το βρήκαμε απ' άλλους. Και το θέμα, ειδικά για τη Δημοτική Ενότητα Πίδνας, είναι θέμα το οποίο έπρεπε να έχει λυθεί και μάλιστα η ευθύνη είναι πολύ μεγάλη δική σας. Ναι, είστε σαφείς. Ακούστε με λίγο να σας πω λίγο. Κύριε Δήμαρχε, πολύ γρήγορα μόνο, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Καταρχήν, εγώ ως Δήμαρχος στο Δήμο Πίδνας Κολυνδρού, όταν ήμουνα, δεν είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα με το νερό. Και τα Αλόνια και η Σφενδάμη και το Κίτρος είχαν πάρα πολύ καλό νερό. Και αυτή η γεώτρηση η οποία έχει βγάλει μαγκάνιο είχε γίνει και κατασκευαστεί επί εποχής μου όταν έφυγε το 2006. Από τότε έχουν να γίνουν γεωτρήσεις στο Δήμο το δικό μας. Επί εποχής όμως του κυρίου Καζά, ο οποίος ήταν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και αντιδήμαρχος στο Δήμο Αιγινίου την προηγούμενη προκαλλικρατικού Δήμο, ψήφισαν πιστώσεις. Για να κάνουν, ενώ ήταν να γίνει το έργο της ίδρυυσης αντικατάσταση από αμίαντο δίκτυο, ψηφίσαν πιστώσεις για να κάνουν πεζοδρόμια και υπάρχει το Αιγίνιο ακόμα με 40% περίπου του δικτύου με αμίαντο. Και δεν υπάρχει ούτε καν μελέτη για να μπορέσουμε άμεσα να εντάξουμε κάποιο έργο που θα αντικαταστήσουμε το δίκτυο το οποίο είναι προβληματικό στο Αιγίνιο. Λοιπόν, σας λέω ξεκάθαρα λοιπόν κλείνοντας ότι η Δημοτική Αρχή είναι αυτή η οποία για πρώτη φορά σε μια προβληματική περιοχή κάνει κινήσεις για να λύσει ολιστικά το πρόβλημα στην περιοχή μας. Θα το δούμε, κύριε Δήμαρχε, το παρακολουθούμε το θέμα. Κύριε Καζά, σας ευχαριστώ και εσάς για την επικοινωνία. Καλό βράδυ.